είναι αδύνατο να είσαι γυναίκα. Είναι μεγαλειώδες και αξιοθαύμαστο. Αυτά ήταν κάποια από τα λόγια στο καλωσόρισμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΓΕΘΑ για να τιμήσει τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Την εκδήλωση τίμησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ενώ παρούσα ήταν και η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Κεφάλα. Ο Υπουργός, αφού αναφέρθηκε στον νευραλγικό ρόλο της γυναίκας στις ένοπλες δυνάμεις, προχώρησε σε μια σημαντική εξαγγελία. Την εθελοντική, επαναλαμβάνω το εθελοντική για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση αυτό, την εθελοντική στράτευση των γυναικών. Και τις επόμενες εβδομάδες θα σας παρουσιάσουμε μαζί με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων μια αρχική σκέψη για το πώς μπορούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εκμεταλλευτούμε το ανθρώπινο κεφάλαιο της πατρίδας μας, όχι μόνο στο επίπεδο των στελεχών μας, αλλά και στο επίπεδο της εθελοντικής στράτευσης. Παρόντες ήταν επίσης ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ αντινάβαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας και ο αρχηγός ΓΕΘΑ αντιπτέραρχος υπτάμενος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Πορευόμαστε χωρίς αγκυλώσεις, αιμονές και διακρίσεις, αλλά και με έγκαιρη αντιμετώπιση των αντιεπαγγελματικών συμπεριφορών, με σκοπό την πλήρη επαγγελματική και επιχειρησιακή καταξίωση των γυναικών στον χώρο μας, μη απεμπολώντας ποτέ το θεσμικό τους ρόλο ως σύζυγοι, μητέρες, ως μέλη της ελληνικής οικογένειας και της ελληνικής κοινωνίας. Στην εκδήλωση έγινε ιστορική αναδρομή της παρουσίας των γυναικών στο στράτευμα από την πρώτη τους ένταξη το 1946 μέχρι σήμερα, ενώ σε αυτή συμμετείχαν και εμβληματικές γυναίκες του πνεύματος και της τέχνης. Ήταν μια ιδιαίτερη συγκίνηση και τιμή σήμερα το να βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε αυτές τις υπέροχες γυναίκες, οι οποίες στελεχώνουν τις ένοπλες δυνάμεις μας και κάνουν ή υπόσχονται λαμπρές καριέρες. Τέλος, βραβεύτηκαν δύο σπουδάστριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων για την κοινωνική τους προσφορά και την ακαδημαϊκή τους δράση στις νέες τεχνολογίες.